Το Βυζάντιο είναι μία πολύ παρεξηγημένη περίοδος της ελληνικής ιστορίας και του ελληνισμού γενικότερα. Και αυτή η παρεξήγηση κυρίως ξεκίνησε τον περασμένο αιώνα τόσο από τη Δύση όσο και από εμάς τους ίδιους τους Έλληνες. Υπάρχουν τα παραδείγματα ακόμη και καθηγητών της νομικής σχολής όπως ο Παύλος Καλλιγάς ή ο Μιχάλη Ποτλής, ειδικότερα ο τελευταίος στο ενακτήριο του μάθημα το 1859, κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, μιλούσε για εκείνη την ικτρά περίοδο όπου επικρατούσε στήρος και άγωνος νους και ατελής μάθησης, σε πάση περιπτώσει καταράκωσε. Ικτρά περίοδος είναι η Βυζαντινή. Για το Βυζάντιο μιλούσε. Μάλιστα. Λοιπόν, και όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είχαν ως αφορμή την επίδραση, την οποία σε κάποιο δημοσίευμά του ο Κάπα Δημαράς επεσήμανε ακριβώς των ανθρωπιστών. Και ίσως να μην έπαιξε και τόσο μικρό ρόλο και η ιστορική σχολή του δικαίου, που πάντα έβλεπε με αρκετή επιφυλακτικότητα την Βυζαντινή περίοδο, ότι θεωρούσε μία διακοπή της ροής από την ιστορία του ελληνισμού στα αρχαία χρόνια μέχρι την ιστορική περίοδο. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσπάθεια χρειάστηκε από εμάς τους νεότερους και ειδικότερα μέσα στον 20ο αιώνα για να ανατρέψουμε όλη αυτή την πεποίθηση που είχε επικρατήσει. Πώς έχουν τώρα τα πράγματα στην πραγματικότητα? Το Βυζάντιο είναι ένα χιλιετές κράτος. Κράτησε πάνω από 1000 χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια βέβαια δεν έμεινε τίποτε αμετάβλητο και ανέπαφο. Ξεκίνησε οπωσδήποτε, ξεκίνησε ως ένα κομμάτι της, του Ανατολικού, ως ένα κομμάτι του Ρωμαϊκού κράτους. Μάλιστα. Δηλαδή ένας από τους παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν και δημιούργησαν την μεταβολή, τη μεταμόρφωση θα έλεγα, της ρωμαϊκής ένομης τάξης σε βυζαντινή, ήταν και η διαίρεση του ρωμαϊκού κράτους στο Διοκλητιανό σε ελληνικό. Και τώρα, γιατί έγινε αυτή η διαίρεση? Έγινε διότι ανάμεσα σε Ανατολή και σε Δύση επικρατούσαν πολύ διαφορετικές συνθήκες, κοινωνικές, οικονομικές και γλωσσικές. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τα δύο κράτη και ένα από αυτά ήταν το Ανατολικό Ρωμαϊκό, που δεν το αντιμετώπισαν ποτέ οι Βυζαντινοί σαν τη δημιουργία ενός κράτους. Ήτανε απλώς η δημιουργία μιας νέας πρωτεύουσας. Διότι μετά από όσα συνέβησαν στη Δύση... Συγγνώμη, με την διαίρεση του Ρωμαϊκού κράτους Ανατολικό και Δυτικό, αρχίζει η ελληνική φυσιογνωμία του Βυζαντινού κράτους? Όχι. Πότε γίνεται αυτή? Όχι. Κοιτάξτε, καλά είναι να αποφεύγουμε τόσο πολύ γενικούς αφορισμούς. Το Βυζάντιο, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Βυζαντινό κράτος ήταν καταρχήν πάντοτε ένα κράτος ελληνόφωνο. Αυτό να το κρατήσουμε και να μην το ξεχάσουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν ελληνικό. Ελληνόφωνο. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε από τις, ακόμη και από τις επιγραφές που έχουν βρεθεί στη Συρία και σε όλο εκείνο το χώρο. Μήπως μπορώ να κάνω μια αφελή ερώτηση? Τι σημαίνει ελληνόφωνο και τι σημαίνει ελληνικό κράτος? Ποια είναι η διαφορά? Ότι το ελληνικό σημαίνει την συρροή περισσότερων παραγόντων και όχι μόνο του γλυσικού παράγοντα. Μάλιστα. Αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό. Λοιπόν, το ελληνόφωνο μπορούμε και το παρακολουθούμε ακόμη και ανάμεσα από τις νομικές πηγές, που βέβαια είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και περισσότερο, όπου βλέπουμε πως ενώ η μεγάλη κωδικοποίηση έγινε στα λατινικά, ποτέ βέβαια δεν σκεφτήκανε για μία μεταγλώτηση, ήταν κάτι το ακατόρθωτο, αλλά από ένα σημείο και πέρα άρχισαν να βγάζουν τους νόμους πια στα ελληνικά, διότι ο λαός δεν κατανοούσε την ελληνική. Και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από να μην είναι σε θέση ο λαός να παρακολουθεί τους νόμους του κράτους. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το κρατικό μόρφωμα το οποίο δημιουργήθηκε, βέβαια, στην έννοια κράτος. Σήμερα όταν μιλάμε για κράτος ξεκινάμε από την έννοια του Κέλτζεν, λαός, χώρα, εξουσία. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη. Αλλά τα στοιχεία της έννοιας του κράτους στη συνείδηση των Βυζαντινών ήταν ορθοδοξία, και έτσι μπαίνουμε και στο ορθοδοξία, ρωμαϊκότητα και ένας αυτοκράτορας επιλεγμένος από το Θεό. Αυτά ήταν τα τρία βασικά στοιχεία γύρω από τα οποία στρέφει.